Με απανωτά κρούσματα εντοπισμού νεκρών ζώων έκλεισε ο Ιανουάριος για τις ομάδες ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων της Κρήτης, με πλέον κραυγαλαία τα περιστατικά μαζικής εξόντωσης γατιών στην πόλη του Ρεθύμνου και σκυλιών στο σκαλάνι Ηρακλείου. Η εικόνα ήταν δυστυχώς πολύ δυσάρεστη. Είχαν βάλει σε ένα σημείο τα δηλητηριασμένα δολώματα σε μια σακούλα νάιλο και από εκεί φάγανε όλα τα άδικα σκυλιά και ένα ζεράκι που βρέθηκε ψαφισμένο, μια γάτα. Η έρευνα σκύλου ανιχνευτή στην περιοχή Βορεινά Κακούρια του Σκαλανίου αποκάλυψε μαζική δηλητηρίαση σκυλιών, μιας γάτας αλλά και ενός γερακιού, λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια του οικισμού. Όπως εξηγεί ο θηροφύλακας Σπύρος Νηστικάκης, η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ήταν τόσο ισχυρή, ώστε τα άτυχα ζώα πρόλαβαν να κάνουν μόλις λίγα βήματα από τη σακούλα με τα υπολείμματα κρέατος που χρησιμοποίησε ο δράστης. Φανταστείτε, από το δόλωμα ήταν περίπου μεγαλύτερη απόσταση των 50 μέτρων. Δεν είχαν πάει παραπάνω. Που σημαίνει ότι το γεράκι, να σας πω, το γεράκι ακριβώς είχε πέσει δίπλα στη σακούλα την άλλη, που ήταν τα υπολείμματα με το δόλωμα. Κατευθείαν δηλαδή εκείνη τέτοιο. Το ένα σκυλί είχε πάει δεξιά, το άλλο αριστερά και στη μέση φανταστείτε το γατάκι. Την προηγούμενη ημέρα κάτοικος της περιοχής είχε εντοπίσει νεκρά άλλα δύο σκυλιά. Δείγματα από το νεκρό γεράκι αλλά και την ισχυρή τοξική ουσία που χρησιμοποίησε ο δράστης στη μαζική δηλητηρίαση αδέσποτων γατιών στο κέντρο του Ρεθύμνου εξετάζονται τοξικολογικά στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται. Το περιστατικό του Σκαλανίου, το μοναδικό μπορούσαμε να πάμε για εξέταση στην ιατρική, ήταν το γεράκι. Για το νομό Ρεθύμνου τώρα, ναι, έχουν πάει και εκεί τα γατιά για εξετάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις έχει σχηματιστεί δικογραφία μετά από μήνυση που υποβλήθηκε.